κάνει τη χώρα μας ένα απέραντο αμερικανοανατολικό ορμητήριο πολέμου. Είμαστε σήμερα εδώ τέλος, γιατί πρωτοσταλήσαμε στον αρμανωτή ο αγώνας με μεγάλα συνδυασμό. Παγκόσμια εργατική τάξη, το κάθε λαό που είναι στοχτόγραφο των υπεραρχικών σχεδιασμών. Οι υπεριάλιστες, οι γη ξανά πειράζουν, με τον λαό το αίμα, τα σύνορα χαρούν. Όχι στους πολέμους των υπεριάλιστων, δηλώσαμε επίσης την αντίθεσή μας σε αυτό τον άδικο υπεραλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Δώσαμε το στίγμα του εργατικού κινήματος, των φορέων του λαϊκού κινήματος για τις εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος. Όμως αυτές οι εξελίξεις και αυτή η στάση δική μας αφήνουν δέσμευση, υπόσχεση για τη συνέχεια. Έχουμε αποφασίσει να μην αφήσουμε χώρο δουλειάς, γειτονιά, σχολές, πανεπιστήμια που να μην συνεχίσουμε στο μοτίβο που είμαστε και το προηγούμενο διάστημα. Δεν μπορεί να περάσει η προπαγάνδα της κυβέρνησης και των αστικών κομμάτων ότι δήθεν πρόκειται για ένα δίκαιο πόλεμο που εμείς πρέπει να συνταχτούμε με τον έναν ή με τον άλλον, στην προκειμένη περίπτωση με τον ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί να περάσει η προπαγάνδα όσο θέλουν να μας πείσουν ότι αυτή η συμφωνία είναι για το καλό του ελληνικού λαού. Υπάρχουν ακόμα εργαζόμενοι φτωχά λαϊκά στρώματα που πρέπει να φτάσουμε και εκεί και να πούμε την αλήθεια, που μόνο το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, οι φορείς του λαϊκού κινήματος, ξέρουν να πούνε. Πρέπει να αφήσουμε τη δικιά μας φραγίδα στις εξελίξεις. Και μπορεί σήμερα εδώ αυτή τη μεγάλη μας απάντηση να την τελειώσουμε εδώ. Όμως έχουμε μπροστά μας το αντιπεραστικό διήμερο, τη δράση που θα κορυφωθεί 22 του Μάη με τη μαραθώνια πορεία. Το επόμενο μεγάλο μας αγωνιστικό ραντεβού είναι εκεί και η σημερινή παρουσία μας εδώ ορίζει βεβαίως και το καθήκον μας για την επόμενη μέρα. Πρέπει να είναι και 22 του Μάη αντίστοιχα μια μεγάλη παρέμβαση του εργατικού λαϊκού κινήματος στις εξελίξεις. Και να ξέρουν αυτοί εδώ που σήμερα αποφασίσαν να ψηφίσουν αυτή την επέσχυτη συμφωνία ότι εμείς θα συνεχίσουμε τη μάχη μας, την πάλη μας, τον αγώνα μας, να την ακυρώσουμε με όλους τους τρόπους, με όλες τις μορφές θα μας βρίσκουν καθημερινά μπροστά τους, όπως μας βρίσκαν και μέχρι τώρα. Έχουμε το κουράγιο, τη θέληση, τη δύναμη, τους τρόπους και την αποφασιστικότητα. Και σε αυτή την πορεία θα προχωρήσουμε με συνέπεια, έχοντας βεβαίως μπροστά μας
το σεβασμό στις μαζικές μας διαδικασίες, στις συζητήσεις, στις γενικές συνελεύσεις των συνδικάτων, των ομοσπονδιών, των εργατικών κέντρων, όπου οι αποφάσεις θα πληθαίνουν και σε κάθε στροφή αυτού του άδικου διαδραστικού πολέμου εμείς θα παίρνουμε εκείνες τις αποφάσεις που επιβάλλει η σωστή πλευρά της ιστορίας. Η ιστορία που βρίσκεται με τους λαούς που υποφέρουν, με τους λαούς που είναι εκμεταλλευόμενοι, με τους λαούς που μπορούν με τη πάλη τους να βάλουν τη σφραγίδα σε εξελίξεις. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο σε όλους.